Και τώρα, για άλλη μια φορά, θα σας ανεβάσουμε ψηλά, στις κορυφές, στα 1350 μέτρα υψόμετρο, στο υπέροχο δάσος του Λιβαδίτη. Επισκεφθήκαμε και μείναμε στο δασικό χωριό του Ερήμανθου. Απολαύσαμε το υπέροχο περιβάλλον σε αυτό το υψόμετρο και την απίστευτα θεαματική ομορφιά του δάσους και των δεκάδων καταρρακτών που έχουν δημιουργηθεί και ρέουν ασταμάτητα αυτή την εποχή. Χρώματα που κυριαρχούν στους τόνους του κιτρινοκόκκινου αυτή την εποχή δημιουργούν μια χρωματική πανδεσία στα μάτια μας. Τα ξύλινα σπιτάκια του δασικού χωριού, οργανωμένα και εξοπλισμένα να φιλοξενήσουν οικογένειες αλλά και μεγάλες παρέες, διαθέτουν όλα τζάκι και άφθονη ξυλία και τη δυνατότητα χρήσης κουζίνας και ψησταριάς, μια και η πιο κοντινή ταβέρνα βρίσκεται στο χωριό του Λιβαδίτη σε απόσταση 9 χιλιόμετρων. Οπότε φίλοι μου, όπως καταλαβαίνετε, ξεκινώντας για τη βόλτα σας στο Λιβαδίτη και ανάλογα τη διάρκεια της παραμονής σας, θα πρέπει να φροντίσετε οι ίδιοι για τις προμήθειές σας. Το δασικό χωριό Ερήμανθου βρίσκεται στο Δήμο Σταυρούπολης του νομού Ξάνθης, στο δημόσιο δάσος του Δρυμού. Αποτελείται από 12 ξύλινα σπιτάκια. Κατασκευάστηκε από το Δασαρχείο Ξάνθης και έχει παραχωρηθεί για όλους εμάς που έχουμε οικολογικές ανησυχίες. Και μια και μας έφτασε η νύχτα και η επόμενη ημέρα θα ήταν μεγάλη, φροντίσαμε να αποθηκεύσουμε αρκετή ενέργεια. Αφιερώσαμε χρόνο στην ηρεμία και στους καινούριους μας φίλους. Το επόμενο πρωί, και αφού φάγαμε ένα πολύ καλό πρωινό, ετοιμαστήκαμε για απόδραση. Αφού εξοπλιστήκαμε με τον πιο ζεστό και διάβροχο εξοπλισμό μας, ετοιμαστήκαμε για απόδραση στο υπέροχο δάσος και τους καταράκτες του Λιβαδίτη.
Και όσο περισσότερο μπαίνουμε στο δάσος, τόσο περισσότερη υγρασία από την βροχή που προηγήθηκε. Και σύντομα αρχίσαμε τα χειμερινά μπάνια. Συνεχίζοντας την περιήγησή μας στο δάσος του Λιβαδίτη, είχαμε ατελείωτες ευκαιρίες για παιχνίδια και φυσικά δεν χάσαμε καμία.
Το δάσος είναι σε σημεία τόσο πυκνόφυτο που με πολύ δυσκολία μπορεί κανείς να κινηθεί, τόσο που πολλές φορές η είσοδος είναι απροσπέλαστη. Χρώματα που κυριαρχούν στους τόνους του κιτρινοκόκκινου αυτή την εποχή δημιουργούν μια χρωματική πανδεσία στα μάτια μας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είναι και η χιονισμένη, λέμε ένα γεια. Με χαμόγελο, γεμάτη ενέργεια, απόλυτα ευχαριστημένη. Παρέα μας η βροχή στην επιστροφή είναι το πρώτο καλό σημάδι ότι όντως εκεί ψηλά έχει αρχίσει να χιονίζει. Μη χάνετε ποτέ την ευκαιρία να βρεθείτε σε επαφή με τη φύση. Βγείτε από το σπίτι, είναι το πρώτο βήμα. Όλα τα άλλα θα έρθουν μόνα τους. Καλό σας βράδυ!